Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχάς σας εύχομαι καλή χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να διαβάσω 5 πράγματα. Αλλά βλέποντας αυτό το σωστό κλίμα, νομίζω ότι οι σημειώσεις μπορούν να μείνουν και να μιλήσει η λογική και η καρδιά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για 2 λόγους. Ο ένας ούτως ή άλλως θα γινόταν. Θα έπρεπε να έρθουμε να κόψουμε την πίτα της Νέας Δημοκρατίας, όπως τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Δυστυχώς βρισκόμαστε εδώ γιατί έχουμε και εκλογές. Έχουμε εκλογές οι οποίες ούτε χρειαζόταν ούτε έπρεπε να γίνουν. Έχουμε εκλογές διότι κάποιες πολιτικές παρατάξεις, βάζοντας το κομματικό συμφέρον, το κομματικό όφελος πάνω από το όφελος της Ελλάδας και της πατρίδας, εκβίασαν τις εκλογές χρησιμοποιώντας το θεσμό της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και ευτελίζοντας το συγκεκριμένο θεσμό ταυτόχρονα. Οι εκλογές αυτές έγιναν διότι όλα τα γεγονότα, όλες οι μετρήσεις, όλοι οι οικονομικοί δείκτες έδειχναν ότι η Ελλάδα προχωράει μπροστά, η Ελλάδα άφηνε πίσω της τα μνημόνια και βεβαίως με τη λήξη των μνημονίων υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Θα σας θυμίσω ορισμένα πράγματα. Το 2012, όταν ήμασταν εδώ, σας είχα μιλήσει για το κίνδυνο της εξόδου της Ελλάδας από την Νομισματική Ένωση και κατ' επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμάστε, αν κάποιοι είστε εδώ, σας είχα αναλύσει και το σενάριο της δραχμής. Όταν ο Σαμαράς ανέλαβε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, υπήρχαν 3 μεγάλα στοιχήματα. Το ένα ήταν να τακτοποιηθούν τα δημοσιονομικά της χώρας. Το δεύτερο ήταν να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της χώρας με την διεθνή κοινότητα και ιδιαιτέρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους μας, αλλά και την οικονομική κοινότητα, γενικότερα. Και το τρίτο ήταν να μείνουμε βεβαίως στην Ευρωζώνη. Θα σας θυμίσω λοιπόν πώς έγιναν τα πράγματα. Σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ο Σαμαράς και η κυβέρνησή του αποκατέστησαν την εξοπιστία της χώρας. Κράτησαν την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη, διαπραγματεύτηκαν σκληρά και θα το πούμε αυτό τι σημαίνει διαπραγμάτευση στα πλαίσια της λογικής και ένα χρόνο νωρίτερα από τους στόχους της κυβέρνησης είχαμε το πρώτο μεγάλο γεγονός, είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Είχαμε δηλαδή τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε κάποιες ανάγκες του κράτους μέσα από τον προϋπολογισμό του κράτους, χωρίς για αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες να έχουμε δανεικά. Θα σας θυμίσω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό δόθηκε ένα πλεόνασμα στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη της τάξης περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό επετέλθη ένα χρόνο πριν από το στόχο. Ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2014 είχε αρχίσει η ανάπτυξη της Ελλάδος. Είχαμε αρχίσει να έχουμε αύξηση του εθνικού εγχώριου προϊόντος, δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ. Προφανώς υπήρξαν και άλλα καλά νέα, υπήρχαν και άλλοι καλοί δείκτες. Δεν θέλω να πω στο κομμάτι του Υπουργού που παρευρίσκεται εδώ, ο Γιάννης Οφρούτσης έκανε έναν τεράστιο αγώνα και θα σας θυμίσω ότι το κρατικό φορέα ακτοπλοείας και ναυπηγοεπασκευαστικής βιομηχανίας, λες και ότι οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν στην κατοχή τους ναυπηγεία ή βαπόρια που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι θα πάρουν μία διαταγή από τον κύριο Τσίπρα και θα αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας αν αυτοί θα συγχωνευτούν ή δεν συγχωνευτούν, θα ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Και εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο δημόσιο τομέα τον ζήσαμε στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι φτάσαμε τον μεγάλο δημόσιο τομέα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή μιλάμε για τράπεζες και για τραπεζίτες και όλα έγινε για να σωθούν τραπεζίτες, κανένας δεν λέει στον ελληνικό λαό ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι 4 μεγάλες τράπεζες, κατά πλειοψηφία, ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό σημαίνει ότι εάν ομιγέννητο έχουμε ένα ατύχημα ή θα χάσουν τα λεφτά τους οι καταθέτες,
ή θα κληθεί ο ελληνικός λαός μέσα από τη φορολογία να αποκαταστήσει τη ζημιά οποιαδήποτε τράπεζας. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι με αυτή την κυβέρνηση είχε γίνει κατορθωτό να μπουν καινούργια χρήματα στον τραπεζικό τομέα. Μάλιστα σε μια τράπεζα στη Eurobank είχε γίνει κατορθωτό να έρθει ένα από τα μεγαλύτερα funds και να επενδύσει σε ένα μεγάλο σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Με την πολιτική αστάθεια προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Capital πούλησε τη συμμετοχή της με ζημιές και έφυγε από την Ελλάδα. Και δεν πούλησε μόνο τη συμμετοχή της με ζημίες που είχε στη Eurobank, πούλησε τη συμμετοχή της και σε όλες τις άλλες επενδυτικές κινήσεις που είχε κάνει στην Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όλο ξεκίνησε από ένα παραμύθι. Η κυβέρνηση δεν τα έκανε καλά, η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε αποτελεσματικά και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αλλάξει την Ευρώπη. Και τι ακούμε τώρα? Ακούμε ότι ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με κάποια μικροκόμματα και αποκόμματα που δεν κυβερνάει κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αλλάξουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ασπαστούν τις ιδέες, τις ιδεολογίες και το πολιτικό πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας θα αλλάξει το σύνολο της Ευρώπης για να αλλάξει την Ελλάδα. Όμως, ο κύριος Τσίπρας που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη δεν θέλει να ακούσει τίποτα για καμία αλλαγή στην Ελλάδα. Δεν θέλει να ακούσει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη χώρα. Θα σας θυμίσω ένα και μόνο παράδειγμα. Τέθηκε ένα θέμα αξιολόγησης, δημοσίων υπαλλήλων. Ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ευρώπης σχεδόν το ελληνικό κράτος, διότι ξέρετε, παρόλο που είμαστε ένα μικρό κράτος, έχουμε ίσως έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους τομείς, δεν πρέπει και δεν θέλει κανείς να αξιολογηθεί. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, ο κ. Τσίπρας θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, αλλά δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Εχθές, περνώντας από την Αθήνα για να πάρω το καράβι να κατέβω στην Πάρο, βρέθηκα σε ένα debate στο Star Channel. Είχα απέναντί μου έναν υποτιθέμενο σοβαρό άνθρωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μορφωμένος, ήταν γιατρός, μπορεί να είναι διευθυντής του κάτι. Μου είπε λοιπόν ότι βεβαίως και συμφωνούν στην αξιολόγηση, αλλά όχι την αξιολόγηση του προσωπικού, παρά μόνο στην αξιολόγηση των θεσμών του δημοσίου, ώστε να μπορέσουν να απασχολήσουν περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους και, εν πάση περιπτώσει, να μην φύγει κανένας. Δεν έχω τίποτα με τους δημόσιους υπαλλήλους. Θα τα πούμε αυτά μετά. Και του εξήγησα, εγώ ξέρετε, χρόνια τώρα διοικώ μια επιχείρηση, έχω την ευθύνη 100 ανθρώπων. Και του εξήγησα ότι σε οποιοδήποτε οργανισμό, σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, όταν θες να αξιολογήσεις και θες να επανασυστήσεις και να κάνεις πιο παραγωγικό το έργο του κάθε φορέα, το κάνεις γιατί έτσι θα βγάλεις περισσότερο έργο με λιγότερο κόσμο, άρα το κάνεις πιο αποτελεσματικό. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι θέλουμε να ξαναφουσκώσουμε το δημόσιο τομέα. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε τι σημαίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Τα μηνύματα έρχονται από παντού έξω. Μας είπαν και κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία ότι ενέστηρε, λέει, το φόβο σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Λες και αν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έλεγαν την αλήθεια και δεν περιέγραφαν την πραγματικότητα, λες και τα μηνύματα δεν θα ερχόντουσαν από το χρηματιστήριο, από τους οίκους αξιολόγησης, από τις αγορές. Οι Έλληνες θα έπρεπε να μην γνωρίζουν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλήσαμε και λίγο για το δημόσιο, εγώ δεν έχω τίποτα με το δημόσιο τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους. Και μάλιστα θα σας πω κάτι που μου έλεγε ο Γιάννης Βαβρίτσης τους πρώτους μήνες πρώτη της Υπουργείας του, ότι όλα αυτά τα καινούργια συστήματα, την Εργάνη, τον Ήλιο και όλα τα άλλα που έφτιαξε, τα έφτιαξε με ανθρώπους μέσα από το Υπουργείο και μάλιστα δεν δαπάνησε ούτε μία δραχμή του κρατικού προϋπολογισμού προς ιδιώτες. Και αποδεικνύεται ότι το δημόσιο, εάν θέλουμε, μπορεί να δουλέψει. Αλλά το δημόσιο, για να θέλουμε να δουλέψει, θα πρέπει να μην ανήκει στο πελατειακό κράτος. Και αυτό ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει.
Και μετά από όλα αυτά φτάσαμε στο καλοκαίρι. Και ήρθε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός για να φτάσουμε να εκβιάσουμε τις εκλογές. Και βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι εύκολο σε κάθε λαό πλάνο να διαχειριστεί τη δυστυχία και τον πόνο των ανθρώπων. Αλλά η δουλειά του πολιτικού είναι να προσφέρει στη χώρα του, να προσφέρει στον κόσμο και όχι να διαχειρίζεται τη δυστυχία του. Και δυστυχώς αυτοί το μόνο που έκαναν ήταν να αναγορέσουν τους αυτούς τους διαχειριστές της δυστυχίας του ελληνικού λαού. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στο Πριβόητο. Καταρχάς να πούμε το εξής. Αυτοί το κοστολόγησαν σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση το κοστολόγησε σε πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι αυτές οι δύο μετρήσεις δεν μετράνε, διότι η μία είναι της κυβέρνησης, η άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΙΟΒΕ όμως, γιατί τι μας είπε, ότι όλα αυτά κοστίζουν 20 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίσουμε το κόστος του ιδιωτικού τομέα από την υποτιθέμενη αύξηση του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Λες και ο ιδιωτικός τομέας αντέχει μια τέτοια πρωτοβουλία. Εν πάση περιπτώσει, ένα παράδειγμα θα σας πω από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αυτό το περιβόητο, στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης λοιπόν προέβλεπαν την τακτοποίηση των κόκκινων δανείων. Δηλαδή τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται για τον ΑΒ λόγο στις τράπεζες από τους δανειολήπτες. Σας θυμίζω λοιπόν ότι τότε είχαν προβλέψει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1 δισεκατομμύριο το πρώτο χρόνο και 1 δισεκατομμύριο το δεύτερο χρόνο. Άρα λοιπόν, για να τακτοποιήσουν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου κόκκινα δάνεια, κατά το πρόγραμμά τους χρειαζόταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 2 χρόνια, που με τη μόχλευση ενδεχομένως θα πολλαπλασιαζόντουσαν. Θα σας πω τι έγινε 2 μήνες μετά. 2 μήνες μετά, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Λαφαζάνη επισκέφτηκαν τον κύριο Στουνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Βεβαίως, θα παραγνωρίσω το γεγονός ότι είχαν δηλώσει ότι ποτέ δεν θα αναγνωρίζουν τον κύριο Στουρνάρα ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον επισκέφτηκαν. Και τι του ζήτησαν? Του ζήτησαν τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία είχαν παραμείνει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να χρησιμοποιηθούν για την τακτοποίηση των κόκκινων δανείων. Δηλαδή, μέσα σε 2 μήνες, ένα μόνο μέτρο που κόστιζε το Σεπτέμβριο 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τον Νοέμβριο κατά τους ίδιους ανθρώπους, ακριβώς οι ίδιοι ήταν, Τσίπρας Λαφαζάνης, κόστισε 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει και μόνον αυτό το πώς κοστολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις πολιτικές του. Όμως, εδώ έχουμε και ένα άλλο περίεργο γεγονός. Εγώ ταξίδεψα σε όλα όσα νησιά μπόρεσα να ταξιδέψω και είδα ένα περίεργο γεγονός. Οι άνθρωποι που λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ έχουν τόση εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ που αποσύρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στέκονται στο κησέ της τράπεζας και αποσύρουν μικροκαταθέσεις των 20 και των 30.000 ευρώ. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που παίρνουν τα λεφτά τους, αλλά μετά θα πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Και να πούμε και το εξής. Αυτό δεν είναι αστείο. Το Δεκέμβριο μήνα φύγανε από τις τράπεζες πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα έχετε ενδεχομένως πληροφορηθεί ότι ο Ντράγκη έκανε καταρχάς δεκτό το αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδας να μπουν οι 4 συστημικές τράπεζες υπό την προστασία του μηχανισμού στήριξης. Και θα πληροφορηθήκατε ενδεχομένως ότι σήμερα ο κύριος Ντράγκη συμπεριέλαβε την Ελλάδα από τον Ιούλιο μήνα όμως, από τον Ιούλιο μήνα το ξαναλέω, στην λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράσει δημόσιο χρέος δικό μας και να αλαφρύνει το δημόσιο χρέος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουμε κλείσει την αξιολόγηση και θα είμαστε μέσα στο πρόγραμμα της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Ξέρετε κάτι, όλα αυτά είναι σοβαρά πράγματα για να παίζονται σε μια ζαριά και σε ένα καπρίτσιο, γιατί κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ νομίζουν ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Εγώ δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία τα έκανε όλα σωστά. Δεν λέω ότι δεν έγινε λάθος, δεν έγινε καθυστερήσεις. Προφανώς και έγιναν. Σε μια χώρα η οποία ήταν ένα βήμα πριν από την κατάρρευση, γίνανε και βιαστικά πράγματα, παρθήκαν γρήγορες αποφάσεις και ενδεχομένως να δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Αλλά η λογική λέει ότι αυτός που κρατάει τη χώρα όρθια
αυτός μπορεί να την οδηγήσει και στην ανάπτυξη. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι στα καφενεία που γυρνάω και λένε «Έλα βρε καημένα και τι πειράζει, σαν το 1981 θα είναι». Δηλαδή θα κάνει μια ωραία κολοτούμπα ο κύριος Τσίπρας και εν πάση περιπτώσει δεν θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα κυβερνούν κάποιοι καινούργοι άνθρωποι που θα λέγονται ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση περιπτώσει τα πράγματα θα είναι ίδια. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Προσωπική μου άποψη και προσωπική μου ανάγνωση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κάνει καμία κολοτούμπα. Και αυτό λέει η λογική. Και να σας πω γιατί δεν θα κάνει καμία κολοτούμπα. Διότι ξέρουν ότι ο συνασπισμός του 4% βρέθηκε με ένα εξωπραγματικό για αυτούς ποσοστό της τάξης του 26-27%. Αυτοί ξέρουν ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι δικός τους. Είναι δικοί μας άνθρωποι, άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, από άλλα κόμματα που κάτω από τον πόνο, τη δυστυχία, το θυμό, την οργή καμία φορά, προδίδουν τους εαυτούς τους για να ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προδώσει ήδη τον εαυτό τους και την ιδεολογία τους σε αυτήν την εκλογική μάχη προδοθούν μετά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ σε 5 μέρες θα είναι στο 3%. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που καταλαβαίνουν τι θα συμβεί, ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει καμία κολοτούμπα. Και αυτό είναι το δυστύχημα για την Ελλάδα. Εγώ, αν θέλετε, στην υποτιθέμενη περίπτωση που ο ελληνικός λαός τους ανέθετε την κυβέρνηση της χώρας, θα ευχόμουν να κάνουν την κολοτούμπα. Δεν θα κάνουν την κολοτούμπα για να μην καταστρέψουν το κόμμα τους και αυτό που έχουν επιτύχει και ως κόμμα. Θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν κάποια από αυτά που έχουν πει, καταστρέφοντας τη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω και να σας καλέσω μέχρι την τελευταία στιγμή να προσπαθήσετε, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην συμβεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε στον κύριο Τσίπρα «Είστε το δυστύχημα της Ελλάδος που δεν πρόκειται να συμβεί». Θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μην συμβεί αυτό το δυστύχημα. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, υπάρχει και έξω, υπάρχει γραμμένο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα προς την ανάπτυξη, προς την ομαλότητα, προς τη σιγουριά. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το κομμάτι, διότι θεωρώ ότι δικαιωματικά ανήκει στον κύριο Βρούτσι, το φίλο μας τον Γιάννη, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας πω μονάχα ένα πράγμα. Όλοι μαζί πρέπει να προσέξουμε, διότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρότερα από ό,τι φαίνονται. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους σας.